Αυτή είναι η ζωή. Έτσι είναι ο κόσμος. Και σε μια περίοδο απόλυτης φτώχειας και κρίσης, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο ο κύριος Αντώνης Μουζάκης μπορεί να δώσει ερμηνεία για το φαινόμενο, γιατί μόλις τελειώσει η κρίση θα εκτονωθεί όλη η ιστορία. Τους πειράζει λιγότερο τι ψηφίζει ο ένας και ο άλλος. Σαφώς, αλλά πότε θα τελειώσει η κρίση για να εκτονωθεί το φαινόμενο? Κύριε Μουζάκη, το θέμα για το οποίο σας φωνάξαμε είναι η άρση των περιορισμών στις χρηματικές κατασχέσεις και γενικά στην απελευθέρωση των αναγκαστικών εκτελέσεων που αποφάσισε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Ανερυθρίαστα πλέον, ή αν θέλετε ΟΜΑ, μπαίνουν μέσα στην επιχείρηση, βουτάν, γιατί εγώ δεν το γνώριζα. Τον Αύγουστο απαγορευόταν. Τον Αύγουστο, ναι, ήταν νεκρός μήνας, τόσο και για τα δικαστήρια, όσο και για να κατασχέσει και να προβεί σε μέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής ιδιαίτερα περιουσίας. Τώρα λοιπόν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έχει έρθει. Λέμε το ταμείο δηλαδή. Ακριβώς, γιατί αυτό μετράει το ταμείο. Δεν τον ενδιαφέρει να πάρει ένα κομπιούτερ ή δεν ξέρω, εξοπλισμό γενικά. Τα μετρητά. Άρα λοιπόν, λέει, αν οφείλεις πάνω από 50.000 ευρώ, σε αυτή την περίπτωση εγώ έχω το δικαίωμα και νύχτα και Σαββατοκύριακο που απαγορευόταν και το μήνα Αύγουστο που εκεί κατά το Υπουργείο σου λέει υπάρχει και αρκετό χρήμα, αφού κατά τους θερινούς μήνες και δει τον Αύγουστο υπάρχουν και μεγάλες εισπράξεις, έχω το δικαίωμα. Από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Όχι, σαφώς, από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Άλλα μαγαζιά παραμύγες στον Αύγουστο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν έχει τη δυνατότητα το ελεγκτικό όργανο να κατάσχει τα μετρητά, το ταμείο σου δηλαδή, αφού οφείλεις πάνω από 50.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έτσι ανοίγει ένα πλέγμα που είχε στηθεί όλα αυτά τα χρόνια και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευκολία πλέον στην αρχή να επέμβει στα μετρητά σου. Ναι, τώρα επειδή τα ποσά που αναφέρεται είναι ηλικιώδη για απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας, όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι απλοί, αλλά δυστυχώς έχει συνηθίσει να τους χαρακτηρίζουμε έτσι. 50.000 για έναν άνθρωπο της καθημερινότητας είναι ένα ποσό το οποίο πιθανόν να μην το συμπληρώνει σε ένα χρόνο. Ένας που το έχει μέσα στο ταμείο του και χρωστάει, δεν χρωστάει εις βάρος και του μεροκαματιάρη και του ανθρώπου της καθημερινότητας και των ανθρώπων που προσπαθούν να επιβιώσουν. Δηλαδή, βεβαίως. Γιατί να μην μπαίνουμε στις επιχειρήσεις των θηρίων που χρωστάνε εκατομμύρια και αρνούνται να αποδώσουν ΦΠΑ ή αρνούνται να αποπληρώσουν φόρους ή βρίσκουν 1000 παράθυρα. Εσείς φοροτεχνικός είστε, τα ξέρετε αυτά. Προφανώς και εκεί θα πρέπει να μπαίνουν. Τώρα, το γιατί δεν μπαίνουν ή με τι συχνότητα μπαίνουν είναι άλλο κεφάλαιο. Ναι, πάντως μέχρι σήμερα δεν έμπαιναν. Υπήρχε μία large συμπεριφορά στο βαρύ κεφάλαιο σε επίπεδο δανειοδότησης, τα θαλασσοδάνεια αυτά τα οποία έφυγαν έξω, σε επίπεδο οικονομικών ελέγχων, σε επίπεδο απέτησης. Πάνε στο φουκαριάρης ο υπάλληλος, είτε ιδιωτικός είτε δημόσιος, από πάνω του υπάρχει αγχώνη, δηλαδή αισθάνεται ότι έτσι και κάνει ένα λαθάξι φορολογική δήλωση τον τελείωσαν. Θυμάμαι, ας πούμε, είχε υπάρχει έμφραγμα φοροτεχνικός μου όταν ήμουν πιτσιρικάς μέσα στην Ομόνια και έχασε τα βιβλία του, τα βιβλία μου, είχε την τσάντα και τα βιβλία μου μέσα και μου βάλανε ένα εξοδοτικό πρόστιμο που πλήρωνα 2 χρόνια, εγώ που να φύγει και το πρόστιμο από πάνω μου. Είχα ένα απίστευτο άγχος πώς θα βγάλω αυτά τα λεφτά. Το ζήτημα αυτό είναι ότι οι υπηρεσίες ή η κυβέρνηση, αν θέλετε, πηγαίνει πού? Στην εύκολη λία. Εύκολη λία λοιπόν είναι αυτός που δεν έχει δυνατότητα να αντιδράσει. Η επιχείρηση, η μεγάλη επιχειρηματίας προφανώς θα έχει τους συμβούλους εκείνους που θα τον προστατεύσουν μέχρι εκεί που μπορούν να τον προστατεύσουν. Όμως αυτός που χρωστάει 500, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ, αυτός είναι και το πρόβλημα. Εκεί λοιπόν τώρα, ξέρετε, η διαδικασία είναι απλή. Μπαίνω, σου παίρνω χρήματα από το λογαριασμό. Με συνοπτική απλά διαδικασία. Από πλέον, ATM. Λοιπόν, από το ATM και από την τράπεζα ηλεκτρονικά, ξέρετε. Θα έχει τη δυνατότητα ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με τα στελέχη του να μπαίνει μέσα στο λογαριασμό και να μην αποστέλει όπως γίνεται σήμερα χαρτί αναγκαστικής κατάσχεσης στην τράπεζα και η τράπεζα να κάνει τη διαδικασία, να ενημερώσει και να κάνω και να δείξει να περνάει ένας μήνας. Θα έχουμε κοινό το λογαριασμό. Πατάς το πλήκτρο, βλέπεις το μουζάκι στην τραπεζά. Ακριβώς. Και θα έχουμε λοιπόν με τον φίλο αρχηγό, τον κύριο Θεοχάρη. Να πάμε να του δώσουμε από τώρα την κάρτα μας. Να μην δυσκολεύεται ο άνθρωπος. Εντάξει, και αυτό τη δουλειά του προσπαθεί να κάνει.
Όπως εμείς, αν είχαμε το δικό μας σπίτι, το νοικοκυριό, την επιχείρησή μας, προσπαθούμε να συλλέξουμε χρήματα, το αυτό προσπαθεί να κάνει και αυτός για λογαριασμό της χώρας. Δουλειά του πάει να κάνει, λοιπόν, άνθρωπος, αλλά είναι βρωμοδουλειά όμως. Είναι βρωμοδουλειά. Είναι άχαρη δουλειά, είναι δύσκολη δουλειά. Όχι, είναι κυριολεκτικά βρωμοδουλειά. Λοιπόν, το να μπαίνεις στους λογαριασμούς. Από ποιους να πάρεις τώρα. Των μη εχόντων, εκεί είναι το πρόβλημα. Έξω υπάρχουν δύο σχολές δημοσιογραφικές και πολιτικές. Η μία λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από το ευρώ. Είναι αυτοί οι αδίστακτοι τύποι που κοιτάνε την καλοπέρασή τους και σου λένε: εντάξει, είμαστε εμείς, δουλέψαμε δικαίως από μια άποψη. Τώρα, γιατί να πληρώνουμε τζερεμέδες των νότιων φουκαράδων. Υπάρχει άλλη σχολή, η οποία λέει ότι αυτό που κάνετε είναι φασιστικό, αντικοινωνικό. Έχετε βάλει στο εκτελεστικό απόσπασμα 10 εκατομμύρια ανθρώπους, χρησιμοποιείται σαν πειραματόζωα, πεινάνε οι άνθρωποι. Υπάρχουν δύο σχολές και αυτοί έχουν τα δίκαια τους και αυτό το δίκαιο μας βολεύει και μας αρέσει. Σωστά. Αλλά μετά η υπόθεση δεν πάει στα δίκαια των δύο πλευρών για να ψηφίσουν, αλλά πηγαίνει στα λογιστήρια των δανειστών. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Σε εσάς δηλαδή. Λοιπόν. Πείστε πιο σκληροί και μόλις βάλετε τα μολύβια κάτω και πείτε μάγκες, τα λεφτά μας, τελειώνουν όλα. Δεν πάει να λέει ο Τσίπρας ότι εγώ θα αλλάξω το μνημόνιο. Πού θα αλλάξεις ρε Τσίπρα το μνημόνιο, γιατί έκανα πολύ υπομονή μέχρι τώρα. Πόσο λαϊκιστής μπορεί να είσαι και να λες ότι θα αλλάξεις το μνημόνιο, όταν ξέρεις ότι αυτοί μας αλλάζουν τα φώτα για πλάκα και ότι θα πας εκεί πέρα σαν γατάκι, διότι δεν υπήρξε δανειζόμενος που σήκωσε το κεφάλι στο δανειστή του, υπάρχει στην ιστορία. Σκεφτείτε λοιπόν τι τσαμπουκά να κάνει. Ένα λεπτό. Ναι. Θα πει λοιπόν ότι ναι, αλλά εδώ είναι κράτος. Δεν είμαι ο φτωχός δανειζόμενος που πάω στην τράπεζα και μου επιβάλλουν τους όρους. Όταν κάθεσαι στο τραπέζι με τους 27, να δεις τι ωραία που είναι. Όταν κάθεσαι στο τραπέζι αυτό με τους 27 και από πίσω αυτοί αποδίδουν λόγο στα δικά τους. Ακριβώς, κράτη, έθνη. Συμφέροντα. 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 Σιγά μην αποδίδουν όλοι αυτοί στα έθνη. Τα έθνη, το κάθε έθνος έχει τα εθνικά του συμφέροντα. Σαφώς. Ποια είναι αυτά? Λάτσις, Βαρδινογιάννης, τέτοιο της κάθε περιοχής. Λοιπόν, και ξέρουν τι τους περιμένει, δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Θα λυπηθούν τον Τσίπρα, θα φοβηθούν τον Τσίπρα, όσο φοβούνται και τον Σαμαρά και τον λυπούνται. Υπό αυτή την έννοια. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρείτε άλλους λόγους που θα ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα. Μην προσπαθείτε με λεονταρισμούς να εφαρπάξετε την ψήφο των, συμφωνώ απολύτως, των πολιτών, διότι δεν θα μπορέσετε να κάνετε τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Θα εξαγριωθεί ο κόσμος μετά, έτσι δεν είναι? Αυτό όταν έρθει ο λογαριασμός. Ακριβώς. Και, και δουν ότι με Τσίπρα είναι φρούτες οι υποσχέσεις που έχουν. Το παξιμάδι έμεινε έτσι. Παξιμάδι και ίσως αν μη τι άλλο μπορεί να είναι και λιγότερο άμα κάνει τσαμπουκάτες με αυτός. Λοιπόν. Διότι κάποια στιγμή θα κλείσουν την κάμερα. Ο τσαμπουκάς γινόταν όταν άρχισε η ιστορία. Συμφωνώ απόλυτα. Το 2010. Τα τραπεζικά του συστήματα έτσι και υποχρεώσεις ήταν διαπλεκόμενες έντονα. Εκεί θα μπορούσε να γίνει πραγματικά σοβαρός τσαμπουκάς. Γιατί θα κατέρεαν και εκεί. Ακριβώς. Τώρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό το πρώτο έγκλημα το έκαναν ο Ανιψιός και ο Υιός. Ο Ανιψιός Καραμανλή και ο Υιός Παπανδρέου. Σωστά. Αυτοί οι δύο έκαναν το απόλυτο έγκλημα. Με το επιχείρημα, τι θα γίνουμε, μπαταχτσίδες? Όχι. Όχι, δεν είναι Έλληνες μπαταξίες. Ο Γλέζος τους το λέει ωραία. Στην Άξο, όταν δεν μπορώ να αποδώσω τη σοδιά γιατί χάλασε ο καιρός, πάω στην τράπεζα ή στον μπακάλι και του λέω: χρεοστάσε. Δώσε μου μια ανάσα. Να βγάλω, να σταφέρω. Σωστό. Σωστό. Αυτό σωστό. Δεν έπρεπε να πω. Σωστό, έτσι. Ήμουνα κλέφτης, ήμουν λοποδίτης, όπως είπε ο Παπανδρέου, είναι κλέφτες οι Έλληνες. Τι λες, ρε φίλε. Τόσα χρόνια που ζούσες από αυτά τα κλοπημαία, ο παππούς σου, ο πατέρας σου, εσύ. Δεν ήταν κλοπημαία. Πώς γυρνάγατε, βίλες, ιστορίες, νησιά, σκάφη, τέτοια, ποιος πλήρωνε? Επιχειρηματίες. Όλα αυτά. Γιατί, επειδή αγαπούσαν τη μούρη σας? Όχι. Καραμαλής, άνεση, τέτοια, εταιρείες, οικογένεια. Ο ίδιος ο Καραμαλής έφτιαξε τα υπόλοιπα αδέρφια του, τον πατέρα του πρωθυπουργού Καραμαλή. Τα ξεχνάμε, τα βραχώδη και τα οικόπεδα και τα σκάνδαλα γινόταν τις μουρλής. Κλέφτες, να πει τα μούτρα σας πρώτα. Κλέφτες. Δεν αντιλέγω, ο λαός έχει την ευθύνη. Αλλά πρώτα τα μούτρα σας και μετά τους άλλους. Για να καλύψατε από το λεφτά, υπάρχουν ότι οι Έλληνες είναι κλέφτες και δεν υπάρχει μία. Έτσι όλα αυτά έχουν κάνει τεράστια είναι ζημιά. Εκείνο όμως που δεν μου αρέσει, ξέρετε ποιο είναι? Το γεγονός ότι εν έτη 2013 εξακολουθούν οι περισσότεροι να κάνουν πολιτική με όρους του 1980. Πράγμα παράδεκτο.
κοιτάνε το ψηφαλάκι και τίποτα περισσότερο. Ναι, η χώρα βουλιάζει. Όχι, το ψηφαλάκι και από το πρωί ως το βράδυ. Με ψεύδι. Και με ενοχλεί. Με πράγματα ανυπόστατα. Η κατευθυνισμό είναι τεκμηριωμένα. Αριστερά το κάνει αυτό. Ναι. Η κατευθυνισμό είναι αριστερά, η οποία θα έπρεπε να πει: μάγκες, εδώ που φτάσαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πώς να αντέξει 27% από 3. Όταν το είναι σαν η μεταβολή είναι μεγάλη. Σαν να πάρουν εσάς, να σας βάλουν τα βάρη και να σας πούνε, επειδή σας ονομάζω πυροδήμα, θα τα σηκώσετε. Γίνεται. Δεν γίνεται. Θα σπάσουν τα οστά. Έτσι. Θα πάθετε θλάσεις, δεν θα το σηκώσετε το βάρος του 5 πόντους. Πώς. Γι' αυτό έπρεπε να είναι ειλικρινείς. Αυτό λείπει. Να πούνε ότι είμαστε άνθρωποι σαν και εσάς, αριστεροί, με ιδέες, με αγωνιστικότητα. Πού είναι. Είναι αλήθεια αυτό ότι το έχουν αυτό το πλεονέκτημα, με ονόματα, με ωραίους ανθρώπους, ιδεολόγους, και πάμε τώρα να βαδίσουμε την οδό του μαρτυρίου, αν θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ, να πούμε στη δραχμία, ξαναρχίσουμε. Αλλά να ξέρετε ότι τα επόμενα 50 χρόνια θα είναι πολύ δύσκολα για όλους, για να ξαναγίνουμε. Αυτό πρέπει να υποθεί όμως ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, να ξέρει λοιπόν ποιος είναι ο δρόμος. Ο ένας είναι αυτός. Οι μπροστάριδες δεν ρωτάνε την ώρα της κρίσης. Πάνε μπροστά, δείχνουν το σωστό το δρόμο, και όταν βγει το κάρο από τη λάσπη, κάθονται και κουβεντιάζουν με το λαό και του λένε: τώρα που είδες τι έγινε, θα πάμε στη λάσπη ή θα πονέσουμε για να μην ξαναπάει το κάρο μες στη λάσπη. Και εκεί τον βάζει στο δίλημα και αποφασίζει. Αλλά την ώρα της κρίσης δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Ο μπροστάρης δεν κάθεται να κάνει κοινωνικό διάλογο, ο ηγέτης, ο πολιτικός, όταν υπάρχει πόλεμος. Παίρνει όπλα μπαλάσκες, πάει πολεμάει, ναι, κερδίζει τη μάχη και μετά έρχεται και κάνει το διάλογο με τον λαό. Υπάρχουν τέτοιοι ηγέτες όμως. Όχι, υπάρχουν, τίποτα. Κουραμπιέδες. Υπάρχουν τέτοιοι ηγέτες. Κουραμπιέδες. Που θα τραβήξουν το κάρο και θα μπουν μπροστά και θα πούνε: ακολουθήστε με. Μπορώ να σας πω ότι οποιαδήποτε άλλη στιγμή θα διακινδύνευα να πω ανακρίβειες λόγω του πάθους, του χαρακτήρα, τα χίλια όσα μύρια μπορείτε να μου καταλογίσετε. Τώρα είμαι σίγουρος ότι δεν κάνω λάθος. Οι πολιτικοί μας απεδείχθησαν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και σε μια κορυφαία ιστορική στιγμή, σε μια πολύ τόπο σημαντική ιστορική και στιγμή για τον τόπο και τον λαό. Για τον λαό πρώτα και τον τόπο. Τόπος χωρίς λαό δεν λογίζεται. Δεν υπάρχει. Λαός χωρίς τόπο λογίζεται. Αλλά Παλαιστίνη π.χ. Αλλά πολεμάνε για τον τόπο τους και θα τον κερδίσουν. Κούρδοι π.χ. πολεμάνε και θα τον κερδίσουν. Έτσι είναι η λέξη. Αρμένοι πολέμησαν και τον κέρδισαν. Εκείνο που μας λυπεί είναι ότι εμείς έχουμε τα εκεγγύα, έχουμε τη δυνατότητα και ως άνθρωποι, ως οντότητες, εξυπνάδα. Το DNA μας είναι έτσι φτιαγμένο που θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και παρόλα αυτά, κάποιοι θέλουν να μας κρατούν εγκλωβισμένους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό συζητήσαμε χθες. Έχει όμως και κάτι ελαττώματα αυτό το DNA. Εντάξει. Κάτι έχει, απίστευτα. Και δεν είναι λίγα. Τα έχουν πληρώσει αυτά τα ελαττώματα στο παρελθόν. Το έχει δείξει η ιστορία μας, δυστυχώς. Απίστευτα ελαττώματα. Ο Ρεχάγκελ πήρε το ευρωπαϊκό. Δεν το βλέπει η Ελλάδα ούτε στη δεύτερη παρουσία. Και βγαίναν τα τομάρια και λέγανε ότι δεν ξέρει μπάλα. Λοιπόν, ο Σάντος το παγκόσμιο να πάρει στη Βραζιλία. Μετά από ένα μήνα θα του πούνε ότι δεν ξέρει μπάλα. Και βάζω ένα στοίχημα γι' αυτό και μαζί. Με όλα όσα είπαμε. Να εξακολουθούν, κατηγορούν την εθνική ομάδα. Έχει κάνει τόσα πράγματα, επιτεύγματα τα τελευταία 10 χρόνια και εξακολουθούν να βρίζουν τους πάντες. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Ευχαριστώ για την παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας εύχομαι και σε εσάς φυσικά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.